623, σελίδα 623, κεφάλαιο 5 από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης. Σελίδα 623, κεφάλαιο έψιλον από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης. Τώρα θέλω ψάλλεις τον αγαπημένο μου, άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξε αυτόν και συνήθισε εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασε νέτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει σταφύλια αλλά έκαμε να αγριοστάφυλλα. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ και άνδρες Ιούδα, κρίνεται παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνος μου. Τι το δυνατό να κάμω αίτη στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον σε αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμενον να κάμει σταφύλια έκαμε να αγριοστάφυλλα? Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού και θέλει καταφαγωθεί. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον, δεν θέλει κλαδευθεί, ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκανθε. Θέλω προστάξει έτη, τα νέφη να μην βρέξω η βροχήν επ' αυτών. Αλλά ο μπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος του Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητόν αυτού φυτών και περιέμενε κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνη πλην ιδού κραυγή. Αμήν. Είναι προφητικός λόγος του Ισαΐα του προφήτου για το άσμα του αγαπημένου του Κυρίου, του Θεού, για τον αμπελώνα τον οποίον είχε. Ο Κύριος λοιπόν είχε έναν αμπελώνα. Ήταν στην πιο έφορη βουνοπλαγιά. Τον περιέφραξε. Συνάθρισε εξ αυτού όλες τις πέτρες και φύτευσε σε αυτόν τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργο μέσα σε αυτόν και κατασκεύασε ακόμη και πατητήρι γιατί περίμενε να κάνει καλά σταφύλια και καλό κρασί. Αλλά ενώ περίμενε να κάνει καλά σταφύλια, ο αμπελώνας αυτού έκαμε αγριοστάφυλλα. Και τώρα βρίσκεται ο Θεός σε αμηχανία. Τι θέλει να κάνει και τι τελικά θα κάνει στον αμπελώνα του. Εκείνο που θέλει είναι να τον φροντίσει, να κάνει πιο πολύ καρπό, πιο καλό καρπό. Αλλά αυτό που θα κάνει είναι να καταστρέψει τον αμπελώνα. Το ερώτημα όμως είναι, αδερφοί αγαπητοί, γιατί τα εκλεκτά κλίματα αντί να κάνουν καλά σταφύλια, κάναν αγριοστάφυλλα? Τα πιο εκλεκτά, στον καλύτερο τόπο. Απέτυχε ο Θεός? Τα εκλεκτά κλίματα, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι οι άνδρες του Ιούδα. Και ο αμπελώνας του Κυρίου είναι ο οίκος Ισραήλ. Ο οίκος Ισραήλ, στον οποίο ο Θεός έδειξε όλη τη δύναμή του. Έκανε θαυμάσια, τεράστια, μεγαλεία. Τη θάλασσα την έσχισε, τον Ιορδάνη τον σταμάτησε. Τον ήλιο και τη σελήνη τα σταμάτησε. Έβγαζε νερό από πέτρα. Τους τάιζε 40 χρόνια με μάνα. Πραγματικά έκανε μεγαλεία ο Θεός σε αυτό το λαό. Και όμως αυτός ο λαός, αντί για υπακοή στο λόγο του, στον νόμο του, έκαμε απόλυτη ανυπακοή. Αντί για πίστη, απιστία. Αντί για λατρεία στο μοναδικό Θεό, ειδωλολατρεία. Αντί αγάπη, κακία. Απέτυχε ο Θεός. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πρώτη φορά. Και απαρχής ο Θεός, θα τολμούσα να πω τη λέξη, αν και δεν είναι σωστό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, απέτυχε με τον Αδάμ και την Εύα. Έβλασε ανθρώπους αθώους, αγαθούς. Αλλά
έχασαν την αθωότητα και την αγαθοσύνη τους σε κακία, σε μίσος, σε πονηριά. Στην συνέχεια βρήκε το δίκαιο Νόε και έκανε νέα πράγματα ο Θεός, νέα οικονομία, την οικονομία της δικαιοσύνης. Αλλά και πάλι οι άνθρωποι κατάληξαν σε πλήρη αδικία. Ύστερα βρήκε τον Αβραάμ, έναν άντρα πίστεως και δυνάμεως. Του δώσε υποσχέσεις, αλλά ο λαός κατέληξε σε απιστία και συνέχεια δημιούργησε το λαό Ισραήλ. Και ο λαός αυτός έκανε αγριοστάφυλλα. Γιατί? Και η απάντηση είναι, αδερφοί αγαπητοί, γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Και ο διάβολος εύκολα μπορεί να πλανήσει σαν πνεύμα το σαρκικό άνθρωπο. Ό,τι όμορφα και ευλογημένα χαρακτηριστικά και αν του δώσει ο Θεός, αγαθοσύνη, θα τον γεμίσει πονηριά. Δικαιοσύνη, θα τον γεμίσει αδικία. Πίστη, θα τον γεμίσει απιστία. Είναι πανούργος, παμπώνυρος και ο σαρκικός άνθρωπος είναι αδύναμος. Νόμο, θα τον γεμίσει παράβαση. Δεν απέτυχε ο Θεός, ο άνθρωπος απέτυχε. Ο Θεός αντιθέτως το σχέδιό του πέτυχε, γιατί έφερε το μεγάλο θαύμα. Ο πρώτος Αδάμ απέτυχε, γιατί τον έπλασε ο Θεός. Ο έσχατος Αδάμ πέτυχε, γιατί τον γέννησε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ και πέφτει. Το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος είναι πνεύμα και μένει. Και έτσι ο Θεός έκανε νέα πράγματα, νέον αμπελώνα. Όλα τα άλλα τα γκρέμισε. Και ενώ ο πρώτος Αδάμ, τον οποίον έπλασε, απέτυχε, ο έσχατος Αδάμ, τον οποίον γέννησε δια Πνεύματος Αγίου, πέτυχε. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Ξέρει ο Θεός ότι το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα και θα πέσει. Το γεγεννημένο εκ του Πνεύματος όμως είναι πνεύμα και έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να μένει. Και έτσι ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, δεν απέτυχε, πέτυχε. Φανέρωσε την πλήρη αποτυχία του ανθρώπου. Φανέρωσε την πλήρη αδυναμία του ανθρώπου. Φανέρωσε την προσπάθεια που έκανε ο Θεός για να σώσει τους ανθρώπους μέσα από τις δικές τους πρωτοβουλίες, δυνάμεις και ικανότητες, και απέτυχε ο άνθρωπος. Είναι αποτυχημένος ο άνθρωπος. Και να το πούμε πιο καλά, είμαστε αποτυχημένοι σαν άνθρωποι σαρκικοί. Είμαστε χαμένοι από χέρι. Αλλά ο Θεός έφερε. Βρήκε τη Μαρία την Παρθένο και είπε λόγο άγιο και ευλογημένο. Είπε, ιδού θα συλλάβεις εγγαστρή και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Και όταν η Μαρία ρώτησε με απορία πώς θα γίνει αυτό αφού άντρα δεν έχω γνωρίσει, τότε ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, έφερε στην ανθρωπότητα το μέγα και μοναδικό και ανεπανάληπτο θαύμα. Πνεύμα Άγιο θα επέλθει επί σε και δύναμις υψίστου θα σε επισκιάσει. Δια τούτο το γενόμενον εξού θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και έτσι γεννήθηκε ο άνθρωπος Ιησούς ο Ναζωραίος, που δεν είναι όμως τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος.
και κατόκισε πλήρης χάριτος και αληθείας ανάμεσα στους ανθρώπους για να δώσει στους ανθρώπους αυτό που δεν είχανε, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να κάνει τους ανθρώπους από αδύναμος κατά τη σάρκα δυνατούς εν Πνεύματι Αγίου. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Αυτή είναι η δημιουργία, η νέα του Θεού. Αυτό είναι το αλάνθαστο σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το σχέδιο, το ευλογημένο που δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα, τη δυνατότητα, καθώς τον αναγεννάει και δημιουργεί έναν καινούριο λαό, έναν νέον Ισραήλ, έναν Άγιο Ισραήλ, έναν Ισραήλ του Θεού που δεν αποτελείται από πλάσματα του Θεού, αλλά αποτελείται από παιδιά του Θεού. Από παιδιά του Θεού που αναγεννήθηκαν επειδή πρώτος γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Ιησούς ο Χριστός, ο οποίος όμως δεν έμεινε το σχέδιο του Θεού, δεν τελείωσε στην εν Πνεύματι Αγίου γέννησή του, αλλά προχώρησε και ολοκληρώθηκε καθώς έγινε αυτός που δεν επλάστη αλλά γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου, το αρνίον το εσφαγμένον, καθώς έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, έλαβε το σχήμα σαν άνθρωπος και ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος αυτός, υπήκοος, έφερε σταφύλια καλά, ο μόνος που έφερε άνθρωπος σταφύλια καλά και όχι αγριοστάφυλλα, έφερε καρπό καλό, γιατί ο διάβολος αγωνίστηκε πειράζοντάς τον κατ' εξακολούθηση, να τον ρίξει, να τον γκρεμίσει, να τον κάνει να αμαρτήσει, να κάνει και αυτός αγριοστάφυλλα. Αλλά ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, έγινε, αφού ταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, γενόμενος υπήκοος, έγινε το αρνίον το εσφαγμένο. Και όχι μόνο γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου πνευματικός άνθρωπος, αλλά έδωσε και την ψυχή του υπέρ των ανθρώπων τους οποίους αγάπησε απαρχής με αγάπη αιώνια. Έχισε το αίμα του, έγινε ηλασμός. Δεν είναι ο μόνος που έφερε σταφύλια αντί αγριοστάφυλλα που είναι, αλλά είναι και αυτός που έδωσε και παρέδωκε το σώμα του ηλασμό υπέρ των αμαρτιών όλων των ανθρώπων που θα θελήσουν να δεχτούν αυτόν τον Ιησούν τον Ναζωραίο Κύριον, και ο Θεός θα δώσει σε αυτούς εξουσία να είναι πια όχι γεννηθέντες εξ σαρκός σάρκα, αλλά γεννηθέντες εκ Πνεύματος Αγίου πνεύμα, και αυτοί θα μπορούν να δουν τη Βασιλεία του Θεού και αυτοί θα μπορούν να εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού, γιατί δεν είναι δυνατόν να δει κανείς και να εισέλθει, να δει τη Βασιλεία του Θεού και να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού αν δεν γεννηθεί άνωθεν, αν δεν γεννηθεί όπως ο Ιησούς Χριστός από το Λόγο του Θεού που πίστεψε η Μαρία και δέχθηκε αυτό το οποίο θα έκαμε ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου μέσα της. Το ίδιο πράγμα κάνει και τώρα ο Θεός. Λέει λόγο, και ο άνθρωπος που θα δεχθεί το Λόγο του Θεού, τότε θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο και θα τον αναγεννήσει, γιατί μόνο όποιος αναγεννηθεί από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο θα έχει ζωή αιώνιο. Και ευχαριστούμε το Θεό για την αγάπη Του, για το υπέροχο σχέδιό Του που κατέστρεψε τα έργα του διαβόλου δια του Ιησού Χριστού, συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου δια του Ιησού Χριστού και έδωσε την ευκαιρία στους αποτυχημένους ανθρώπους να γίνουν παιδιά του Θεού και να αποδειχθούν εν δυνάμει με την αρπαγή της Εκκλησίας βασιλείς και ιερείς του Υψίστου, και εν τέλει να είναι οι βασιλείς που θα βασιλεύουν σε όλα τα ουράνια εις τους αιώνες των αιώνων. Ποιοι? Ο αποτυχημένος άνθρωπος, εσύ
και εγώ χάριν του παντοδύναμου σχεδίου του Πατέρα μας που μας αγάπησε με αγάπη αιώνια και δεν λυπήθηκε να στείλει τον Υιόν του το μονογενή και να τον κάνει πρόβατο, σφαγμένο υπέρ των ανθρώπων που αγάπησε με τέτοια αγάπη που δεν υπάρχει άλλη. Αμήν.